Το Αφγανιστάν έχει μετατραπεί σε νέα πηγή προσφύγων και μεταναστών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περί τις 100.000 Αφγανών πολιτών θα αρχίσουν το μεγάλο ταξίδι προς τη Δύση. Ορισμένοι, σύμφωνα με πληροφορίες του Πενταπόσταγμα, είναι ήδη καθοδόν, καθώς είχαν έγκαιρη πληροφόρηση για την επερχόμενη νίκη των Ταλιμπάν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να έχει ήδη κινητοποιηθεί. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ελλάδα από τη Δευτέρα έχει σε συνεχή παράλληλη πτήση και τα δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη χείρων που απέκτησε από το Ισραήλ. Το ένα πετούσε στην περιοχή Ρόδους, η Μυτίλο, Χάλκη, Κάρπαθο, ενώ το δεύτερο διέτρεχε όλο το Αιγαίο κατά μήκος της περιοχής από την Ισκύρο και τη Χίο μέχρι την περιοχή που περιπολούσε το δεύτερο. Σε αυτά τα μέσα δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε και τα δύο στατικά αερόστατα που ενεργοποιεί η Αθήνα σε Αλεξανδρούπολη και Λίμνο και φυσικά όλα τα άλλα μέσα πληροφόρησης και επιτήρησης που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις, είναι επικουρούμενα από μονάδες της Frontex, η οποία δήλωσε μεταξύ άλλων: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην περιοχή. Λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, οι προσφυγικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιθανό να αυξηθούν». Εν τω μεταξύ, ώρες αγωνία ζουν οι δύο Αφγανοί διερμηνείς με τις οικογένειές τους που συνεργάστηκαν με την ελληνική δύναμη Αφγανιστάν όσο αυτή επιχειρούσε σε αυτό το επικίνδυνο θέατρο επιχειρήσεων. Είναι καλά στην υγεία τους, είναι εγκλωβισμένοι στην Καμπούλ, ανησυχούν όλο ένα και περισσότερο όσο περνάει η ώρα για τη σωματική τους ασφάλεια. Συνεχώς έξω από το διαμέρισμα στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί ακούγονται πυροβολισμοί και αλλαγμία Αλλαχού Ακμπάρ. Η Αθήνα είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους. Το τιτάνιο έργο του απεγκλωβισμού τους έχει αναλάβει η πρεσβεία της Ελλάδας στο Πακιστάν. Γίνεται προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί να φυγαδευτούν με αεροσκάφη ευρωπαϊκών χωρών. Προβληματισμό μόνο έχει προκαλέσει το γεγονός πως το Πακιστάν, ως στενό σύμμαχος της Τουρκίας, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην όλη επιχείρηση, προκειμένου να μειώσει το κύρος της Ελλάδας στον αφγανικό πληθυσμό, ο οποίος σε γενικές γραμμές, έχοντας στο μυαλό του ακόμα την ανάμνηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θεώρησαν την ελληνική στρατιωτική δύναμη ως κατακτητή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.